Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα της Υγείας. Θα ήθελα μια ανοχή στο χρόνο, πραγματικά γιατί αποκτά μια τραγική επικαιρότητα στις συνθήκες της πανδημίας. Με αφορμή τη μέρα αυτή, το ΚΚΕ απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους υγειονομικούς που δίνουν απλόχερα τη γνώση τους και την εργασία τους για την προάσπιση της υγείας και της ζωής του λαού. Θέλουμε να εκφράσουμε ταυτόχρονα τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία, σε όσους ακόμα δίνουν σήμερα αυτή τη μάχη. Η συμβολή των γιατρών και των νοσηλευτών, των άλλων εργαζόμενων στην υγεία, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία γιατί πραγματοποιείται σε συνθήκες τεράστιων ελλείψεων σε στελέχωση, εξοπλισμό και υποδομές, με ανεπαρκέστατα μέτρα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Μεγαλύτερη αξία για το λόγο αυτό είχε η φωνή τους κάτω από τις μάσκες που ανέδειξε και διεκδίκησε λύσεις προς όφελος των ασθενών και του λαού. Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των υγειονομικών αλλά και των άλλων εργαζομένων, η κυβέρνηση δεν θα εξαναγκαζόταν να πάρει ούτε και αυτά τα ελάχιστα και ανεπαρκή μέτρα που πήρε σήμερα. Γιατί το αθωράκι στο δημόσιο σύστημα υγείας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, ανάλογα με τα συμφέροντα της επιχειρηματικής δράσης, είναι ακριβώς παιδί της κυριαρχίας των νόμων της αγοράς, του κριτηρίου του κόστους ωφέλους και των περικοπών στις δημόσιες μονάδες υγείας. Σε αυτή την πολιτική οφείλεται ότι ο λαός έμεινε και παραμένει εκτεθειμένος στη διασπορά του κορονοϊού, παρά τα διαδοχικά lockdown, όπως και ότι οι ασθενείς δεν είχαν έγκαιρα και επαρκώς όλα όσα απαιτούνται σε υποδομές, εξοπλισμό και υγειονομικό προσωπικό, ώστε να δίνουν με καλύτερους όρους τη μάχη για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Το ΚΚΕ απευθύνεται λοιπόν στους υγειονομικούς, σε όλους τους εργαζόμενους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους αγρότες, την νεολαία, καλώντας σε ακόμα πιο μαζική οργάνωση της πάλης για μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση και την ένταξή του σε έναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει την περίθαλψη όλων και την αναγκαία βέβαια πρόληψη. Για διεκδίκηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη μετάδοση της πανδημίας, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς, την επιδημιολογική επιτήρηση με συχνά και αξιόπιστα τεστ, με ευθύνη εκπαιδευμένων υγειονομικών και σε αντιπαράθεση βέβαια με τη λογική της αυτοδιάγνωσης που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση. Την εξασφάλιση όλων των μέσων θεραπείας και φαρμάκων, όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για το μαζικό και έγκαιρο εμβολιασμό όλου του λαού. Γιατί η ζωή και η υγεία του λαού δεν μπορεί να περιμένει, δεν υποτάσσεται σε κανένα είδους μορατόριουμ. Σε σχέση τώρα με το νομοσχέδιο, γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση και συνηγορούν βέβαια σε αυτό τοποθετήσεις και άλλων κομμάτων να παρουσιαστεί η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων, ως τάχα μια σανίδα σωτηρίας για τους αγρότες, τους παραγωγούς, που είναι δέσμοι των εκβιασμών των μεγάλων επιχειρήσεων που απορροφούν την παραγωγή τους. Ότι δήθεν έχει στόχο πολύ περισσότερο ότι μπορεί να προστατέψει τους οικονομικά πιο αδύνατους και με μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ, οι οποίοι για το λόγο αυτό είναι και ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους αθέμητες εμπορικές πρακτικές και λιγότερο βέβαια ικανοί να τις αντιμετωπίσουν. Όμως είναι πράγματι έτσι? Από τις πρώτες κιόλας γραμμές του νομοσχεδίου καταρρύπτεται αυτός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης, ακόμα και για όσους μπορεί, αβάσιμα βέβαια κατά τη γνώμη μας, να διατηρούν κάποιες τέτοιες προσδοκίες. Η οδηγία μπορεί με να αναγνωρίζει και να παρεμβαίνει σε υπαρκτά προβλήματα για τα οποία διαμαρτύρονται οι χονδρέμποροι, οι βιομήχανοι, όπως για παράδειγμα οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των σούπερ μάρκετ και τα γνωστά φαινόμενα με την πτώχευση των αλυσίδων. Διαμαρτύρονται βέβαια και για άλλες πρακτικές που χρησιμοποιούν κυρίως αυτές οι αλυσίδες στα σούπερ μάρκετ για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, όπως τα τέλη που χρεώνουν για ένα καλό ράφι, οι ακυρώσεις παραγγελιών, οι μονομερείς αλλαγές σε όρους της σύμβασης και πολλά άλλα. Όμως πόσους αλήθεια βιοπαλαιστές, αγρότες, μικρομεσαίους αλλά και λίγο μεγαλύτερους από αυτούς αφορά όταν εξ αρχής το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αποκλείει τις συναλλαγές με αγοραστές που έχουν αιτήσιο τζίρο κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ?
Το μέγεθος του εμπαιγμού προκύπτει από τα στοιχεία που εισφέρουν, που εισέφεραν και οι φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών επεσήμανε ότι πάνω από το 52% των συνεταιρισμών, δηλαδή αυτοί προς τους οποίους κατά κύριο λόγο πουλάνε οι αγρότες, έχουν αιτήσιο κύκλο κάτω των 500.000 ευρώ. Άρα ακόμα και οι συνεταιριστικές οργανώσεις εξαιρούνται από τις δεσμεύσεις της οδηγίας. Αλλά και η πλειοψηφία βέβαια των εμπόρων τροφίμων στην Ελλάδα, 80% προσδιορίσαν το ποσοστό αυτό, έχουν τζίρο κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ποιος τελικά προστατεύει το νομοσχέδιο? Όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι οι διάφοροι μεσάζοντες λειτουργούν ως δορυφόροι των επιχειρήσεων, συγκεντρώνουν την παραγωγή από τους αγρότες και την παραδίδουν στα μονοπόλια. Προβλέψατε λοιπόν στο νομοσχέδιο να υπάρχει δέσμευση για την τιμή αγοράς των προϊόντων. Από τη στιγμή λέτε που ένας αγοραστής έχει κλείσει συμφωνία με έναν προμηθευτή. Πρόκειται πράγματι για μια διάταξη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη γάγγρινα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υφυπουργός, των ανοιχτών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Όμως, εκτός ότι ακόμα και αυτό το ελάχιστο μέτρο, που έχουν χίλιους δύο τρόπους στην πράξη να το ξεπερνούν και είναι σίγουρο ότι θα μείνει στα χαρτιά, ακόμα και γι' αυτό οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ το θεωρούν εμπόδιο στον ανταγωνισμό τους και σας κουνάνε και το δάχτυλο γιατί το φέρνετε ξεπερνώντας τις προβλέψεις της οδηγίας. Αλλά αλήθεια, ποιο σούπερ μάρκετ αγοράζει απευθείας από τον αγρότη πολύ περισσότερο από τους βιοπαλαιστές, μικρομεσαίους αγρότες? Όπως βέβαια και στη μεταποίηση. Ποια εξασφάλιση προκύπτει για τον αγρότη τη στιγμή που οι γαλακτοβιομήχανοι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν μεσάζοντες για να εξασφαλίζουν πρώτη ύλη σε χαμηλή τιμή? Ή μήπως ακόμα κι αν συναλλάσσονται με επιχειρήσεις με τζίρους πάνω από 2 εκατομμύρια, θα βρεθεί αγρότης να καταγγείλει τους εκβιασμούς που δέχεται, τις αθέμητες πρακτικές και τις ανοιχτές τιμές, όταν γνωρίζει ότι θα έχει πρόβλημα με τη διάθεση της παραγωγής του, αν δεν υποκύψει σε αυτά τα θέλω του μεγάλου επιχειρηματία? Και βέβαια, πέρα από τη δυνατότητα των καταγγελιών, πώς αλήθεια ισχυρίζεται ότι θα διενεργείται αυτός ο αυτεπάγγελτος έλεγχος που προβλέπει το νομοσχέδιο? Από τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες έχουν να γίνουν προσλήψεις πάνω από 10 χρόνια, ενώ εκατοντάδες υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει? Να λοιπόν γιατί λέμε ότι ακόμα και αυτή η διάταξη για τις ανοιχτές τιμές είναι μια κοροϊδία και δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση σε όφελος των βιοπαλαιστών αγροτών. Σας έκαναν ακόμα και οι φορείς ορισμένες προτάσεις για να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Ούτε αυτά τα λάβατε υπόψη σας. Προκύπτει όμως και από αλλού εμπαιγμός, ίσως και αυτό να αποτελεί και όλη την ουσία του νομοσχεδίου αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Προπαγανδίζεται την επιβολή των γραπτών συμβάσεων ως δήθεν την ασφαλιστική δικλίδα που εξασφαλίζει τον αγροτοπαραγωγό. Όμως και αυτό τελικά δεν αποτελεί παρά το εργαλείο για να δένεται χειροπόδαρα στο άρμα του μεγαλομπόρου ή του μεγαλοβιομηχάνου. Αυτό το αποδεικνύουν τα άρθρα 3 και 4 που προβλέπουν ότι οι γραπτές συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και την νομιμοποίηση των λεγόμενων αθέμητων ρητρών και πρακτικών, αυτές δηλαδή τις οποίες υποτίθεται αντιστρατεύεται το νομοσχέδιο. Δηλαδή ο εκβιασμός που δέχονται οι αγροτοπαραγωγοί και τους οδηγεί να υποκύπτουν σε αθέμητες ρήτρες αποκτά μανδύα νομιμότητας από μόνο το γεγονός ότι προβλέφθηκε σε μια έγγραφη συμφωνία. Υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερο ξέπλυμα, κύριε Υπουργέ, των πιέσεων που ασκούνται σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων και σε σαφώς μειονεκτική διαπραγματευτική θέση αγροτοπαραγωγών? Όταν, για παράδειγμα, προβλέπονται στο άρθρο 3 οι ημερομηνίες πληρωμής να μπορεί να προβλεφθούν με βάση τις έγγραφες συμφωνίες και πολύ μετά τις 30 ή τις 60 ημέρες από την παράδοση αντίστοιχα για τα αλλοιώσιμα και τα μη αλλοιώσιμα τρόφιμα. Δηλαδή, μπορεί να παραμείνει απλήρωτος ένας παραγωγός ακόμα και μήνες μετά την παράδοση των προϊόντων του, αν έχει εξαναγκαστεί από τον μεταποιητή ή τον έμπορο να υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Μα είναι αλήθεια στην ίδια θέση ο αγρότης με τους μεγαλεμπόρους για να μπορέσουν με βάση την ελευθερία των συμβάσεων να συμφωνήσουν σε τέτοιου είδους πρακτικές? Βέβαια, αυτή τη λογική δεν τη συναντάμε πρώτη φορά τώρα. Τη συναντούσα και στις ρυθμίσεις του νόμου 4492-17 του ΣΥΡΙΖΑ, που καθιστούσε ουσιαστικά συνυπεύθυνο τον παραγωγό, προβλέποντας μάλιστα και πρόστιμο αν δεν αναρτούσε τα τιμολόγια.
Νόμο βέβαια που παρά τις την πανοκρουσία της τόσο κυβέρνησης δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η οδηγία λοιπόν με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εμπορική συναλλαγή ανάμεσα σε δύο επιχειρηματικούς ομίλους με τζίρους τεράστιους, δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με την εμπορική συναλλαγή ανάμεσα σε μια τέτοια επιχείρηση όπως ένα σούπερ μάρκετ, μια γαλακτοβιομηχανία και έναν βιοπαλαιστή αγρότη απ' την άλλη ή έναν μικρό προμηθευτή. Είναι όμως αλήθεια το ίδιο πράγμα η σχέση ανάμεσα σε δύο λύκους και η σχέση ανάμεσα στο λύκο με το πρόβατο? Η μεγάλη επιχείρηση, το εμπορικό και μεταποιητικό μονοπόλιο, κρατάει στο χέρι του παραγωγό με διάφορους τρόπους. Όπως οι εκβιασμοί ότι η παραγωγή του θα μείνει αδιάθετη, ότι θα προμηθευτούν φθηνότερα πρώτες ύλες από το εξωτερικό, η απέτηση για διάφορες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές στα πλαίσια του λεγόμενου ποιοτικού ελέγχου και πολλές άλλες γνωστές σε όλους μέθοδοι. Τα ίδια δεν ισχύουν και στη σχέση των αγροτοκτηνοτρόφων με τους μεγαλοεξαγωγείς, αυτούς που υπηρετούν κατά γράμμα το όραμά σας, το κοινό σας όραμα για εξωστρέφεια. Είναι άπειρα τα παραδείγματα των μεθόδων που χρησιμοποιούν για να παίρνουν την παραγωγή τους μπιρ παρά ή ακόμα και χωρίς να πληρώσουν επικαλούμενοι διάφορα κάθε φορά συμβάντα, όπως έγινε φέτος με τα μανταρίνια, με τις ελιές καλαμών και με άλλα τόσα προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα ίδια τα διεκδικητικά πλαίσια του αγροτικού κινήματος επαναλαμβάνονται αυτά τα ζητήματα της απορρόφησης από βιομηχανίες και εμπόρους της παραγωγής σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που τους πουλάνε πανάκριβα τα μέσα και τα εφόδια για την παραγωγή και σε αυτά βέβαια δεν υπάρχει παραμικρή προστασία. Γι' αυτό και ιεραρχούν συνεχώς τις διεκδικήσεις τους το στόχο για κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα ένα εισόδημα επιβίωσης στους παραγωγούς για άμεση πληρωμή στην παράδοση, για φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία των εμποροβιομηχάνων. Αυτά τα αιτήματα επαναλάμβαναν και φέτος στον εορτασμό του Κυλελέρη, Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και άλλοι φορείς του αγροτικού κινήματος. Γιατί βέβαια δεν είναι μόνο το ζήτημα των καθυστερήσεων των πληρωμών, αλλά και το ακόμα πιο κρίσιμο, αν θέλετε, ζήτημα αυτών των εξευτελιστικών τιμών, για το οποίο το σημερινό νομοσχέδιο δεν προβλέπει τίποτα. Γιατί αυτό, όπως ισχυρίζεστε όλοι σας, το λύνει η αγορά. Δηλαδή τα μονοπόλια που εκβιάζουν και στραγγαλίζουν τους μικρομεσαίους αγρότες, ενώ την ίδια στιγμή διαθέτουν απλησίαστα τρόφιμα στη λαϊκή κατανάλωση. Μάλιστα, τόσο εσείς κύριε Υπουργέ, όσο και ο προηγούμενος, ο προκάτοχός σας, είχατε κάνει η τελευταία μόδα να καλείτε τους αγρότες να πουλάνε την παραγωγή τους όσο, ώστε να καταγράφετε όπως ισχυρίζεστε η μείωση της τιμής και να παρεμβαίνετε με εισοδηματική ενίσχυση στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας και τα μέτρα ενίσχυσης. Είναι ομολογουμένως αξιοσημείωτη η συνεισφορά σας στην επιτυχία των εκβιασμών των μεγαλοβιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ. Τα ίδια ασφαλώς, με διάφορους άλλους τρόπους, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Κάθε φορά που έμπαινε το αίτημα των εγγυημένων τιμών που να εξασφαλίζουν την επιβίωση του αγρότη και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση, απαντούσε ότι αυτό είναι ασύμβατο με την κοινή αγροτική πολιτική, την οποία βέβαια όλοι σας διαφημίζετε ως μονόδρομο για τους βιοπαλαιστές αγρότες. Γι' αυτό και όλοι σας βγάζετε σπηριά με το αίτημα των εγγυημένων τιμών στους αγρότες. Όμως αλήθεια δεν υπάρχει αντίστοιχο εμπόδιο όταν παρέχετε εξασφαλισμένες τιμές και κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν είναι μια τέτοια εγγυημένη τιμή ο καθορισμός των κομίστρων των διοδίων, η τιμή της κιλοβατόρας στους αγροτοπαραγωγούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι τιμές στα δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και άλλα? Σε αυτά βέβαια έρχεται να προσθεθεί και η επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εμβολίων για το COVID, όπου τα κράτη έχουν προκαταβάλει δισεκατομμύρια για να εξασφαλίσουν αυτή την εγγυημένη κερδοφορία των ομίλων της φαρμακοβιομηχανίας, όπου σήμερα αυτοί με κινησμό βέβαια εκβιάζουν και θυσιάζουν τις ανθρώπινες ζωές στο βωμό των ανταγωνισμών τους.
Εκεί βλέπετε δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν υπάρχει κόλλημα ούτε για την ευρωπαϊκή πολιτική, ούτε για τους ίδιους τους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς. Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι οι ανάγκες των βιοπαλιστών αγροτών δεν χωρούν στις αποφάσεις των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χωρούν στον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η λύση απέναντι στην ανισότητα και τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού τρόπου παραγωγής και σε αυτό το τομέα βρίσκεται στο ίδιο το κρατικό εμπόριο, στα πλαίσια μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, δηλαδή σε έναν κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό για την κοινωνικοποιημένη και συνεταιριστική παραγωγή με κρατική τιμή για τη συγκέντρωση του κάθε προϊόντος από το κράτος και διανομή μέσω του κρατικού εμπορίου στη σοσιαλιστική κοινωνία σε τιμές προσιτές και βέβαια εξασφαλισμένο εισόδημα για όλους. Με μια τέτοια οργάνωση δεν θα υπάρχει ούτε εκβιασμός, ούτε εκμετάλλευση, ούτε ανοιχτές τιμές, πολύ περισσότερο δεν θα υπάρχουν απληρωσιές. Για μια τέτοια κοινωνία παλεύει το ΚΚΕ. Όπως είναι αυτονόητο, δεν ψηφίζουμε βέβαια το παρόν νομοσχέδιο, θα τοποθετηθούμε στη δευτερολογία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ.